Εμένα ο ρόλος μου είναι, ήταν, είναι και θα είναι να πρεσβεύω τη γυμναστική και να παροτρύνω τους ανθρώπους να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα, γιατί όπως έχει βοηθήσει εμένα την ίδια, το ίδιο πιστεύω θα κάνει και σε όλους εσάς. Και βέβαια αγοράζοντας ένα τέτοιο υπολογιστή μπορείτε να κάνετε αυτά που είδατε πριν, ε. Μπαίνει στη διαδικασία. Αυτά μας κατέστρεψαν. Αυτά. Όχι, καλό. Εγώ πιστεύω ότι σας έκανα καλό, γιατί έχει μπει στο μυαλό σας βαθιά μέσα ότι πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε κάτι. Αυτή που δεν κάνω. Με 15 ώρες την ημέρα μπροστά σε υπολογιστή, πώς να κάνεις. Μπορείς. Το ποντίκι. Όχι, μπορείς. Μπορείς, γιατί ακόμα και σε μία καρέκλα που καθόμαστε, μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, είναι το ζητούμενο είναι αν θέλω πραγματικά. Και γενικότερα, θυμάστε ένα ρητό που έλεγε «Νους υγιείς εν σώμα τη υγιή». Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Να υπάρχει μια ισορροπία στο σώμα, στο μυαλό και η γυμναστική βοηθάει έτσι ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις όπως είναι η κατάθλιψη, να μην έχουμε νεύρα πολλά. Ζούμε και σε καταστάσεις οι οποίες μας σπρώχνουν προς τα εκεί, μας οδεύουν προς τα εκεί, ναι, με όλη αυτή την κατάσταση, οπότε χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία. Με τη γυμναστική εκκρίνονται λοιπόν οι ορμόνες και ρυθμίζεται η σερωτονίνη, οπότε έχουμε αυτή την ψυχική διάθεση και ευεξία. Δεν είναι μόνο το θέμα, δηλαδή κάνω γυμναστική για να έχω ένα ωραίο σώμα. Υπάρχουν πολύ πιο βαθιά και πιο ουσιώδη πράγματα, απλά δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα που γίνει στον αθλητισμό, αλλά δεν έχουμε παιδεία πάνω σε αυτό. Πρέπει να ξεκινήσεις από μικρή ηλικία για να το κάνεις τρόπο ζωής και να βρίσκεις τρόπους ακόμα και σε ένα γραφείο μπροστά σε ένα υπολογιστή να μπορέσεις να κάνεις πράγματα για σένα, για να νιώσεις εσύ καλά και όλοι γύρω σου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και θα σας αφήσω στους ειδικούς να σας πούν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Έτσι. Το yoga, το 13 άρι, 13,3 ίντσες. Όπως είπε η κυρία Πετρουλάκη, το 2004 οι κινήσεις του ανθρώπινου σώματος σε μια αντίστοιχη επίδειξη, φαντάζομαι εγώ, οδηγήσανε τους μηχανικούς στο να υλοποιήσουν μια ιδέα, ένα προϊόν το οποίο μπορεί να περιστρέφει 360 μοίρες. Το 2005 βραβεύτηκε και έμεινε εκεί, γιατί δεν ήταν όρημη η αγορά ακόμα, αλλά δημιούργησε το ένα βήμα σε όλη τη βιομηχανία, να αρχίσει να σκέφτεται καινοτόμα. Μαζί μας παίρνουμε το tablet, παίρναμε στην αρχή το notebook, μετά πήγαμε στο ultrabook, notebook και τώρα tablet. Υπάρχει μία ανάγκη στο σύγχρονο άνθρωπο, το αν θα κουβαλήσει μαζί το tablet, αν θα κουβαλήσει το laptop μαζί, γιατί το tablet, όπως ξέρετε πολύ καλά και είναι αποδεκτό από την παγκόσμια αγορά, είναι προϊόν κατανάλωσης πληροφορίας. Η παραγωγή της πληροφορίας όμως χρειάζεται κάτι περισσότερο. Λοιπόν, εδώ έρχεται η καινοτομία της Lenovo. Να κάνει πράξη αυτή την ανάγκη και παρουσιάζει μία οικογένεια προϊόντων, convertibles, στα οποία έχουμε το yoga το 13, το yoga το 10 και το twist. Θα το δούμε σε λιγάκι, έτσι, πολύ επιτροχάδι, αλλά στην ουσία αυτό που προσφέρουμε είναι ένα μηχάνημα με 4 χρήσεις. Έχουμε παρουσιάσει μία οικογένεια convertibles για να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Ξεκινάω από το 13. Είναι το πρώτο multi-mode ultrabook που υπάρχει στην αγορά, προσφέροντας 4 διαφορετικές χρήσεις, τις οποίες ανέλησα νωρίτερα.
έχει 10, έχει multitask 10 σημείων, που σημαίνει ότι μπορεί να ακουμπήσουν περισσότερα από δύο χέρια, δεν είναι ότι ακουμπάμε μετά, δύο χρήστες, δηλαδή μπορούν να παίξουν πάνω στο μηχάνημα, μπορεί να συνεργαστούν πάνω στο ίδιο μηχάνημα. Έχει την καινοτομία να περιστρέφεται 360 μέρες και το ίδιο μηχάνημα να γίνεται tablet. Αυτό. Δεν το έχω ανοιχτό, γιατί προφανώς η μπαταρία του τελείωσε, το είδατε νωρίτερα, έτσι. Αυτό που είναι επίσης χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι με το που ξεπεράσει 180 μοίρες, έχει μια τεχνολογία Lenovo Transition λέγεται, η οποία αυτόματα αλλάζει το mode στο οποίο είναι το μηχάνημα. Εδώ είναι ultrabook, εδώ αρχίζει να γίνεται tablet, αυτόματα λοιπόν σταματάει να λειτουργεί το πληκτρολόγιο. Έτσι, και ανάλογα καταλαβαίνει από το γυροσκόπιο σε ποια κατάσταση θα βρεθεί για να γυρίσει ανάλογα την εικόνα. Αλληλεπιδράς με το μηχάνημα χωρίς να το ακουμπάς από την κάμερα. E-reading. Αλλάζει σελίδα. Κάνεις παρουσίαση. Αλλάζει την παρουσία, τη σελίδα της παρουσίασης. Έτσι. Μπορείς να κάνεις, υπάρχουν παιχνίδια με τα οποία είναι διαδραστικά και κάνοντας τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας μπορείς να παίξεις. Άρα και κουνώντας τα χέρια σου. Στο PowerPoint, αντί να έχεις το. Ναι, μπορείς να κάνεις, αρκεί να έχεις επαφή με την κάμερα. Έτσι. Εδώ δεν θα σας κουράσω. Απλά να σας πω το εξής. Το 13 έχει HD Plus ανάλυση. Έτσι, IPS Display με Direct Bond τεχνολογία. Τρίτης γενιάς από εξεργαστές. Από i3 μέχρι και i7. Μέχρι 8 GB RAM DDR3. Μέχρι 256 SSD. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά. Είναι 1,5 κιλό και πάρα πολύ λεπτό. Αυτό είναι το twist. 12,5 inches HD Gorilla Glass, 350 nit φωτεινή αρκετά. Έτσι. Δεν έχουμε 360 μοίρες εδώ πέρα, αλλά έχουμε περιστροφή. Άρα 4 modes πάλι. Έτσι. 3G δυνατότητες. Άρα για τον επαγγελματία, γιατί απευθύνεται σε executives. Και σε SMB χρήσεις, να το πω έτσι. Είναι από κράματα μαγνησίου. Κατασκευή του. Είναι πολύ, να το επιτρέψετε μου τη λέξη, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Η τρίτη καινοτομία που είναι αρκετά σοβαρή και θα συζητηθεί είναι αυτό εδώ. Είναι η πρώτη φορά που σε ARM περιβάλλον ακουμπιέται Windows λειτουργικό. Στέκεται, στείνεται Windows λειτουργικό. Εδώ είναι Windows RT, το μηχανάκι αυτό είναι Windows RT, σε τέκρα μηχανή της Nvidia, 2 GB RAM 64 SSD. Με όλα τα χαρακτηριστικά του convertible, ultrabook, tablet, stand, tent. Ό,τι είδαμε σαν ικανοποίηση χρήσης, ανάγκης και πάει λέγοντας. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το πέρα κουβαλάει και ο Microsoft Office, full pack. Το είδαμε πριν λίγο με κάποιους από τους συναδέλφους σας, έτσι. Κανονικό Office, full pack, έρχεται στο πακέτο, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι 11,6. Θέλω να το δοκιμάσετε, να το δουλέψετε. Είναι πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ ελαφρύ. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σημείο. 10 μόνος. Είναι ένα tablet, ένα ultrabook, είναι πολλά πράγματα μαζί. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι στα 899, μια και το συζητάμε. Το που τα έχουμε διαθέσιμα και τις τιμές τους. Οι αλυσίδες στα οποία βρίσκεται τα βρείτε, σήμερα που μιλάμε, έτσι. Αυτά που τα βρείτε είναι τα μπλε. Τα άσπρα είναι αυτά τα οποία αναμένονται αυτό το τρίμηνο. Οι τιμές είναι προτινόμενες γενικές με ΦΠΑ.